24 ώρα λοιπόν πριν να ανοίξει η αυλαία της έκθεσης Θεσσαλονίκης και ακούσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού εκεί. Και σήμερα το πρωί οριστικοποιήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας που θα εφαρμόσει η αστυνομία. Η Μίνα Καραμίτρου έχει το ρεπορτάζ. Μίνα, ανεβαίνει μεγάλη αστυνομική δύναμη στη Θεσσαλονίκη. Φοβούνται συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Και πολλές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας συνδικάτων, αλλά όπως έχουμε αποκαλύψει από το δελτίο του Open και εντεμβολιαστών. Πράγματι, λοιπόν, σήμερα οριστικοποιήθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο που θα εφαρμοστεί στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, ξεκινώντας από το φραγμό ασφαλείας, στον οποίο θα υπάρχει γύρω από το βελίδιο, από δημιουργίες των ΜΑΤ, καθώς επίσης και από τους ΕΑΝΤΕΣ της ελληνικής αστυνομίας. Θα υπάρξουν αυξημένες περιπολίες από ομάδες της ΣΟΠ και της ΔΙΑΣ, αλλά και τις ομάδες δράση. Πρέπει να σας πω ότι θα υπάρχει ένα ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο από την αντιτρομοκρατική, το κλιμάκιό της μάλιστα θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη το πρωί. Επίσης θα ενεργοποιηθεί το κλιμάκιο πληροφοριοδοτών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Θα πρέπει να είναι καθαρή κάθε διέλευση επισήμων σε όσα δρομολόγια θα γίνουν. Επίσης, τα σκυλιά θα ψάχνουν για εκρηκτικά όλα τα επίμαχα κτίρια, ενώ σε κλειό θα είναι και το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Θυμίζω ότι φέτος αυτό που φοβίζει περισσότερο τις αρχές είναι οι συγκεντρώσεις των αντιεμβολιαστών. Μάλιστα, μέχρι στιγμής διαπιστώνουν ότι θα είναι μαζικές αυτές οι διαδηλώσεις. Και τέλος, να σας πω ότι σήμερα έγινε μάλιστα και τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Θεοδωρικάκου, στην οποία συμμετείχε και ο κύριος Τζιτζικώστας, ο Περιφερειάρχης της Κεντρικής Μακεδονίας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα.